Όταν μπήκα και τα ηχογράφησα, με μια τρομερή ομάδα ανθρώπων, φίλων, συναδέλφων μουσικών, πήραμε ένα πράγμα πολύ όμορφο, συγκινητικό σχεδόν. Και το πιο ενδιαφέρον για μένα, για να σου το πω και αυτό συνοπτικά, είναι ότι ενώ η συνθήκη ήταν σκοτεινή, τα πράγματα που βγήκαν ήταν φωτεινά, που σημαίνει ότι ο μέσα στα μάτια πιθανότατα έχει μια τάση προς το φως, ό,τι και να τρέχει. Και το ακόμα πιο συγκινητικό είναι ότι την ώρα που κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος, όπως τον λένε οι φίλοι, και είναι πολύ ενδιαφέρον το λένε δίσκο. Πολύ περίεργο ότι παραγγέλνουν το CD, θέλουν να το πάρουν σπίτι τους, ας πούμε. Γιατί είναι δίσκος. Κάνει καριέρα πωλήσεων μέσα στη δεύτερη καραντίνα. Και μάλλον έχει μια τάση επιτυχίας, για να μην πω βαριά. Έχεις βιώσει αποτυχίες? Αμέ. Και τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχω μια συνεχή αποτυχία με τη Σπύρα Σπύρα, καταρχήν. Οικονομικές εμπορικές αποτυχίες. Όχι, έρχεται ο κόσμος, γεμίζουν οι μικροί χώροι και τα λεφτά είναι τίποτα. Μα δεν βγαίνουν τα έξοδα. Όχι, πάντα πληρώνουν, να ξέρεις. Όσα χρόνια κρατάει η Σπύρα, εγώ στο τέλος παγκάρε. Έρχονται παλού, ξέρω εγώ, από άλλες δουλειές, από όλα αυτά. Αλλά το Σπύρα ήταν πάντα... μου άφησε κενά. Τα λέμε όλα. Όλα. Okay, μου άφησε και ένα πακέτο 100.000 χρέος στην εφορία και στο ΙΚΑ. Γιατί ως γνωστόν, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, η Σπύρα ήταν ομάδα. Εγώ δεν ήμουνα στην ομάδα. Ήμουνα ο καλεσμένος τους. Όταν λοιπόν φορτώσανε τα χρόνια και έμεινε αυτό το χρέος, αναγκάστηκα και το πήρα πάνω μας. Έτσι σημαίνει με τους γονείς και τα παιδιά τους. Εσείς ο μπαμπάς το πήρα όλο, το πήρα όλο το πακέτο και εντάξει, μας έκανε και ο Τσίπρας το παραπέντε της 120 δόσεις και παγκάρε κάθε μήνα το 800. Καταλαβαίνω. Ενώ δεν πήρα δάνεια ποτέ στη ζωή μου. Δεν πήρες ποτέ? Ποτέ. Ούτε είσαι παιδί του Υπουργείου Πολιτισμού? Όχι. Δεν είσαι? Όχι. Δεν πληρώθηκες ποτέ για μια συνευλία σου? Που δεν το θεωρώ κακό. Επί ουδεμίας κυβερνήσεως. Ουδεμίας, ε? Όχι. Ούτε επιστήριζε που τόσο αγαπάς? Καταρχήν, να τελειώνουμε και με αυτή την παραμύθια. Γρήγορα. Όχι, αγαπάω πάρα πολλούς ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνοπτικά το ΣΥΡΙΖΑ όχι. Ειδικά τώρα τελευταία με ομπρέλα Ρενέ και το αυτό οξυζενέ. Και δεν το λέω, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Όχι, όχι, ίσα. Αλλά είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν πληρώθηκαν? Ποτέ. Από το Υπουργείο Πολιτισμού πληρώθηκα μόνο όταν έκανα αχαρνής στο κρατικό Βορείο Ελλάδος. Υπάρχει περίπτωση ποτέ στην Ελλάδα να τελειώσει αυτή η ιστορία πολιτισμός και κόμματα? Δεν γίνεται, ρε σταμάτη. Να πούμε την αλήθεια. Ναι. Σε αυτό το καταραμένο Υπουργείο, το τελευταίο πρόσωπο που πέρασε από εκεί και είχε γκάτς ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Ήξερα, θα μου πεις αυτό το... Δηλαδή, είναι ένα άτυχο Υπουργείο. Είναι ένα πολύ άτυχο Υπουργείο. Γιατί? Ρε γαμώτο. Και συγγνώμη κιόλας. Έχουμε την ωραιότερη χώρα του κόσμου. Την έχουμε. Ο αγαπημένος μου ο Κύρ λέει, ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και κράτησε αυτή τη χώρα για τις διακοπές του. Αυτό το καταπληκτικό, ας πούμε. Βγάζει όλα τα καλά του Θεού. Δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, όποιες και να πιάσεις. Προϊόντα, ποτά, τυριά, κρέατα, δέντρα, κατεβαίνεις άνοιξη, ας πούμε, στη μικρή επίδαυρο, στην Αργολίδα και σε πιάνει μυρωδιά από τα εσπεριδοειδή, από την κατηφόρα σου έρχεται μεθάς. Πώς κατάντησε αυτή η χώρα με την κακή άθλια διαχείριση για την οποία κατά την άποψή μου στα χρόνια που περπατάμε και ζούμε, το ΠΑΣΟΚ φέρει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα χρόνια της διαχείρισης, όχι της χαράς, γιατί και με το ΣΥΡΙΖΑ ζήσαμε τη χαρά και μετά κοπανάγαμε τα κεφάλια μας στους τοίχους. Επιτρέπεται σε μια Ευρώπη που δεινοπαθεί, έχει ανάγκη. Η χώρα που γέννησε το θέατρο, το λόγο, το θέατρο και τη δημοκρατία
να μην έχει. Που κλαίγονται όλοι τα επιδόματα, το έτσι, το άλλο. Να μην έχει αποφασίσει κάτι πάρα πολύ απλό. Να καλέσει 30 σκηνοθέτες, 40, 50, 100, 100 εικαστικούς, τις μεγάλες μας φωνές και τους μεγάλους μας παίχτες, ένας παίχτης και μία φωνή στα ωραιότερα σημεία της χώρας, δεκάλεπτα βίντεο να σαρώνει το δίκτυο. Αυτή είναι η χώρα. Πάντως, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, διότι... Και εσύ... το λέω γιατί αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι μια πολύ απλή σκέψη. Και δεν γίνεται, θα σου πω γιατί δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος των υπουργών που μπαίνουν εκεί. Τα ίδια έκανε και Κονιόρδου, που να μη σώσει. Αυτή την ερώτηση θέλω να σου κάνω. Μπήκανε και εγώ άνθρωποι... ήμουν στο κόκκινο και έριχνα μπούφλες στην Κονιόρδου και στο Θοδωρόπουλο. Εμένα η ερώτηση μου είναι... Και τηλεφωνάγανε στο Τσίπρα να με μαζέψει. Η ερώτηση μου είναι άλλη. Γιατί ακόμη και άνθρωποι του πολιτισμού, ενώ που τη ζωή τους την έχουν προσφέρει στον πολιτισμό. Γιατί μόλις πάνε στην καρέκλα, Γρηγόρη μου, τα ξεχνάνε όλα. Δεν μπορεί να το ξεχάσουνε. Εν πάνε στην καρέκλα και φαρδένει ο κόλος. Πόσο να φαρδένει. Πολύ. Πολλοί αρχίζουν τα τηλέφωνα. Άρα αν σου έλεγε κάποιος να κατέβεις για... Αυτή την ερώτηση ξέχνατε. Το έπαιρνε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι, το έπαιρνα. Όχι. Να βοηθήσω αμυστή, όπως είναι και η κυρία Παναγιωταρέα. Πολύ ευχαρίστως. Μάλιστα. Τα χρήματα στα έστειλε ο Μπακογιάννης. Είναι αλήθεια που το διάβασε στο ραδιόφωνο. Περίμενε, όχι, γιατί αυτή την ερώτηση θα την κάνω από κοντά. Πάμε κατευθείαν στην ερώτηση, μην πας έτσι. Όχι, αν σου έστειλε τα χρήματα ο Μπακογιάννης για το τραγούδι που τραγούδισε τις άλλες. Καταρχήν τα χρήματα που βάλαν από εκεί που ήταν 800 ευρώ και για τα οποία έφαγα πάρα πολύ ξύλο. Ναι. Αφορούσαν όλους τους δημιουργούς που παιχτήκανε στην καρότσα. Σωστά. Εντάξει. Εσύ πήρες. Τα δώσανε τα λεφτά. 40 ευρώ, ας πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, τα δώσανε. Κανονικά έχουν κατατεθεί στην ΕΔΕΜ. Μάλιστα, οκ. Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, δεν το έχω ψάξει. Ναι, δεν το έχει ψάξει. Ψάχνοντας τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, τον οποίο είχε βάλει η κυρία Μερδόνη μετά από πάρα πολύ γκαρίδα δικιά μας, να φέρει από την ΕΙΕΔ την ΕΔΕΜ εις πέρας, έχω στείλει και 20 email στο προσωπικό του email, δεν μου απαντήσε ποτέ. Μετάνιωσες ποτέ για αυτή σου την επίθεση? Βέβαια, όχι. Όχι, επίθεση. Δεν ήταν, καταρχήν δεν ήταν επίθεση. Ναι. Δεύτερον, δεν επιτέθηκα ποτέ στην αγαπημένη μου φίλη.